Το επόμενο μεγάλο θέμα, προτείνω να το δούμε ως ενότητα. Είναι τρία ερωτήματα, αφορούν στα ελληνοτουρκικά. Ξεκινάμε και το σχολιάζουμε μαζί στο τέλο. Ερώτημα πρώτο. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση χειρίζεται με σωστό ή λανθασμένο τρόπο το ζήτημα τη Τουρκία και των προκλήσεων στο Αιγαίο. 59% σωστό, 23% λανθασμένο, 18% λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, την επόμενη κάρτα. Θεωρείται σωστή την απόφαση για τα εξοπλιστικά, την πρόσληψη 15.000 στελεχών στις ένοπλες δυνάμεις ή πιστεύετε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να διατεθούν αλλού. 58% το βρίσκουν σωστό, 25% λένε τα χρήματα να πάνε αλλού, 17% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και το τελευταίο ερώτημα για τα ελληνοτουρκικά. Αν η Τουρκία πραγματοποιήσει γεώτρηση στην ελληνική Αόζη, ή προκαλέσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, θεωρείται ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με διπλωματικά ή με στρατιωτικά μέσα. 49% λένε με διπλωματικά, 37% λένε στρατιωτικά. Ένα 14% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κώστα, συνολικά να δούμε τι συμπεράσματα έχει. Υψηλή αποδοχή για, την, για του χειρισμού τη κυβέρνηση σε σχέση με την ελληνοτουρκική κρίση του καλοκαιριού. 6 στου 10 θεωρούν επίση σωστό το γεγονό ότι προχώρησε ο Πρωθυπουργό στην εξαγγελία των μέτρων για την άμυνα και το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα. Να πω, Νίκη, ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 στου 10 ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ επίση αξιολογούν να, θετικά. Υπερκομματικό, λοιπόν. Ναι, με ναι. Τώρα, ενδιαφέρον περισσότερο έχει το τελευταίο ερώτημα, αυτό που βλέπουμε τώρα στι οθόνε μα, το ότι δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, πλησιάζει το 40%, που θεωρεί ότι αν προκύψει επεισόδιο στο Αιγαίο, τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε πολύ πιο δυναμικά. Στρατιωτικά. Στρατιωτικά. Προφανώ είναι ένα θεωρητικό ποσοστό mm. σε μια ερώτηση. απαντάς πολύ πιο εύκολα σε μια δημοσκόπηση όταν τα πράγματα δεν είναι εκείνη την ώρα που είναι. Αλλά παρόλα αυτά, όσο και αν το αποπληθωρήσει κανεί, το ποσοστό είναι υψηλό.